Λοιπόν, στα πλαίσια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε χθες, συζητήθηκαν μία σειρά από θέματα που έχουν σχέση με έργα υποδομών τα οποία ο Δήμος έχει μελετήσει και έχει προτείνει στη διαχειριστική μετά την έγκριση των μελετών για να ενταχθούν και να δημοκρατηθούν από τα υπόλοιπα, από τα διάθετα του ΕΣΠΑ. Διευκρινίζουμε ότι στο Δήμο Χίου εκτελούνται δύο κατηγορίες έργων. Στα πλαίσια των αστικών αναπλάσεων, μόνο για την πόλη της Χίου και τον παλιό Δήμο Χίου, εκτελούνται έργα τα οποία είναι προενταγμένα, οριμάζουν και προχωράνε, όπως είναι το έργο της Σκύλας, η Απλοταριά, το νεοκλασικό της Απλοταριάς, το οποίο δημοκρατείται το επόμενο διάστημα. Τα κτίρια του Δήμου Χίου μέσα στο κάστρο της Χίου, η Φάρκαινα, η οποία αναβαθμίζεται εκεί, ο αθλητικός χώρος, και άλλες δράσεις. Και στα πλαίσια των ΟΣΑΠΗ έργα, τα οποία έχουν σχέση με την περιφέρεια της Χίου, δηλαδή με τους πρώην καποδιστριακούς δήμους. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε προτείνει σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου κάποια έργα στα πλαίσια του ΟΣΑΠΗ. Εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε μια καινούρια φουρνιά, καινούριο έργο, όρημα. Εγκρίναμε τις μελέτες και ζητήσαμε από τη διαχειριστική την οριστική ένταξή τους και δημοπράτησή τους. Θέλω να πω ότι κάτω από αυτές τις συγκυρίες, τις πραγματικά αρνητικές συγκυρίες, με τη γραφειοκρατία που υπάρχει και ενδυναμώνεται κάθε μέρα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη διατυπωρίωση των αποφάσεων και των εγκρίσεων, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος Χίου, το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου Χίου προσπαθεί, δεν παραδίδει τα όπλα και κάθε μέρα καινούργια έργα δημοπρατεί, εντάσσει καινούργιες δράσεις σε μια προσπάθεια να μείνει Χίος όρθια και στον τομέα των έργων και στον τομέα των κοινωνικών παροχών και όπου άλλου μπορούμε να παρέμβουμε. Την περασμένη φορά κάναμε μια συνέντευξη τύπου για την ανακύκλωση και σας είπαμε για το καινούριο χιτά που λειτουργεί και τι δράσεις πρόκειται να γίνουν στο εξής μετά την ανακύκλωση μηχανική διαλογή. Τώρα, σήμερα, θα αναφερθούμε αποκλειστικά για να ενημερώσουμε τον κόσμο στα πλαίσια των έργων των ΟΣΑΠΗ ποια έργα οριμάσανε και προταθήκανε για δημοπράτηση. Στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσακώκη, στον κύριο Αποστολίδη, οι οποίοι θα σας δώσουν λεπτομέρειες για τα έργα εκείνα τα οποία χθες αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις μελέτες τους και να τα προχωρήσει. Είναι 6 έργα συνολικού προπολισμού περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το σκεφτικό ήταν ένα πρώην δημοτική ενότητα και έργο. Το μεγαλύτερο έργο σε προπολισμό είναι το αντιπλημμυρικό του κάμπου. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκινάει από το ύψος της διασταύρωσης των Θημιανών και λίγο παραπάνω από το Βιδάλι, σε ένα μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρο και καταλήγει σαν αποδέχτης ο Κοκαλάς, ο ποταμός. Τεχνικά χαρακτηριστικά το έργο αυτό είναι ότι γίνεται με πλαστικό σωλήνα ξεκινάει και μετά με τη σωλήνα διαμέτρου περίπου από 500 μέχρι 1,5 μέτρου. Ακολουθάει τη λογική της σκύλας ισχάρα σε κατέρωθεν του δρόμου για τη συλλογή των αυρίων. Αυτό είναι το πρώτο έργο. Τα υπόλοιπα στα πει ο κ. Τσακώς. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα γενικά. Αυτά όλα είναι έργα ενταγμένα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της αγροτικής υπαίθρου, το οποίο είχαμε συντάξει σαν υπηρεσία και το οποίο είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από κάποιους μήνες. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, στο οποίο στοχεύσαμε πάρα πολύ, δούλεψε πάρα πολύ η υπηρεσία, όλα τα παιδιά, όλη η μηχανική από την υπηρεσία, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έδωσαν πραγματικά πράγματα περισσότερο από αυτά τα οποία έχουν δυνατότητες να δώσουν, προκειμένου να μπορέσουν να συνταχθούν οι μελέτες για να μπορέσουν να υποβληθούν. Πρέπει να πω ότι μια μελέτη για να συνταχθεί
και να υποβληθεί και να είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι μια πάρα πολύ βαριά διαδικασία. Ο Δήμος όμως στο συγκεκριμένο τομέα πραγματικά πρωτοπορεί. Είμαστε από εκείνους τους Δήμους σε πανελλαδικό επίπεδο που έχει ποσοστιαία σχεδόν τις μεγαλύτερες παραγωγές έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ. Στοχεύσαμε στο ΕΣΠΑ και στοχεύουμε πάντα στο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι οι δυνατότητες του Δήμου όσον αφορά τη ΣΑΤΑ και τους υπόλοιπους οικονομικούς πόρους ανέκαθαν πολύ περισσότερο όμως σήμερα, είναι περιορισμένοι και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν εκτιμούμε ότι αυτή η στόχευση ήταν πάρα πολύ σωστή και οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, το ΣΑΠΗ, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξη αγροτικής υπαίθρου, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε αναδημοτική ενότητα παρέμβαση, είναι το σύνολο των μελετών έτοιμο. Απλά δεν εγκρίθηκαν χθες δύο παρεμβάσεις στην κοινότητα των Θημιανών, επειδή υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση χρονική, η μία στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, στην παλιά ΕΠΑΕ, και η άλλη στην έκδοση οικοδομικής αδείας. Στο επόμενο ή στο μετεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα εκδοθούν και αυτά. Οι παρεμβάσεις λοιπόν τις οποίες συνολικά κάνουμε είναι όσον αφορά, έχουμε το ανοιχτό θέατρο Αδαμάντιος Λοιμός στα Καρδάμυλα, όπου εκεί αναπλάθουμε την περιοχή του περιβάλλοντος χώρου και επίσης αποκαθιστούμε κάποια προβλήματα τα οποία από τη χρήση υπάρχουν στην περιοχή. Είναι μια παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμνασίου Γολισσού, όπου εκεί κάνουμε μια παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο και αποκαθιστούμε και μερικά προβλήματα του κτηρίου. Είναι ένα κτίριο καταπληκτικό, έχει κάποια κενά και προσπαθούμε και τα φτιάχνουμε. Στο Δήμο Ιωνίας είναι οι δύο μήλοι της Καλυμασιάς και του Θολοποταμίου στο κεντρικό δρόμο που ανέβουν δεξιά και αριστερά, τους οποίους τους αποκαθιστούμε. Είναι μια ανάπλαση στην περιοχή του πυργίου, εκεί όπου είναι το παλιό Δημαρχείο των Μαστικοχωρίων, η περιοχή της λεγόμενης Άνω Πόρτας, την οποία και αυτή είναι επίσης θα αποκαθιστούμε. Είναι μια παρέμβαση, αυτή περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος πριν, το αντιπλημμυρικό του κάμπου, το οποίο θα λύσει χρονίζοντα προβλήματα. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την εικόνα τις βροχερές μέρες από τα Θημιανά και προς το Βοριά, προς την πόλη. Δεν μπορεί κανείς να περάσει από τα νερά. Αυτά λύνεται σε συνέχεια του πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μας, επιτυχημένου έργου της Κύλας. Το θέμα σε αυτά είναι ότι οι δρόμοι αυτοί και η Βερίτη, η κεντρική πηγαίνοντας προς τον κάμπο, αλλά και η επέκταση αυτού που τώρα σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε, μέχρι τώρα δεν διέθεταν καθόλου δίκτυο ομβρίων. Με αποτέλεσμα όλα τα νερά, είτε αυτά επρόκειτο περί νερό που ερχόταν από τους λόφους, είτε ήταν οι λεγόμενες γνωστές αναβάλλουσες των περιβολιών, να βγαίνουν στον δρόμο και από εκεί και πέρα πρέπει κανείς να κάνει μπάνιο μέσα στο γόνατο για να περάσει. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία λύνονται. Μάλιστα, την περσινή περίοδο, όταν είχε πλέον αποκατασταθεί η Βερίτη, δεν έβλεπε κανείς νερά μέσα στη Βερίτη. Έτσι, είχε αποκατασταθεί πλέον στο πρόβλημα. Και βεβαίως είναι και η αποκατάσταση του χώρου Δασκαλόπετρας. Είναι ένα παλιό έργο του παλιού Δήμου Μυρούπολης, το οποίο αποκαθιστάει. Είναι ένα έργο το οποίο έχει και αυτό μαζί με όλα τα άλλα θα ζητηθεί για την ένταξη, την οριστική του ένταξη πλέον στο ΕΣΠΑ. Η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι από σήμερα θα αρχίσουμε να στέλνουμε φακέλους στη διαχειριστική της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου. Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Αντιδήμαρχος, οι προϋπολογισμοί είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια. Εκτιμούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα χρήματα τούτη την αγορά για να μπουν στην αγορά της Κύου. Οι μελέτες είναι όριμες, απόλυτα όριμες. Εκτιμούμε ότι θα αξιολογηθούν θετικά. Τα χρήματα είναι δεσμευμένα, δεν υπάρχει ανταγωνισμό σε αυτά. Και η εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα αρχίσουμε να δημοπρατούμε έργα και να έχουμε συμβάσεις με εργολάβους, προκειμένου να μπορέσουμε να τα κατασκευάσουμε και να λύσουμε χρονίζοντα προβλήματα του νησιού μας. Επιπρόσθετα και κλείνοντας, να πούμε ότι στα πλαίσια του ΟΣΑΠΗ δημοπρατήσαμε πριν από λίγο καιρό τις επεμβάσεις 1 εκατομμύριο ευρώ στο Νεχώρι. Ήδη εγκαταστάθηκε ο εργολάβος για να ξεκινήσουν τα έργα. Όπως ανέφερε και ο κ. Τσακός, δύο ακόμα έργα στην Μαρουλού, στο Θημιανά και σε ένα άλλο σημείο, μόλις πάρουμε την διοδότηση από την πολεοδομία του Δήμου, θα τα πάρει από το Συμβούλιο να τα προωθήσουμε και αυτά. Στόχος είναι σε κάθε δημοτική ενότητα να υπάρχει και ένα έργο. Έχουμε ανάλογο έργο και για τα καμπόχωρα, για κάποιες διαμορφώσεις κάποιων χώρων. Δεν θα μείνει η δημοτική ενότητα χωρίς να έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο έργο από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, βέβαια, με τις αστικές αναπλάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στη Χίο. Το κυρίαρχο θέμα που μας απασχολεί είναι το πώς θα ξεπεράσουμε από το ΚΑΣ κάποιες αδειοδοτήσεις που χρειάζονται
για να πάρουμε και την έγκριση για το φωτισμό του κάστρου. Δηλαδή, μετά την παρέμβαση που γίνεται στην Πόρτα Ματζόρε και στην Τάφρο, στην Τάφρο ολοκληρώνεται το έργο, στην Πόρτα Ματζόρε καθυστερεί διότι υπάρχουν προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά πιστεύω σε μια εβδομάδα θα έχει ξεπεραστεί αυτό και θα το τελειώσει ο εργολάβος. Είναι ο φωτισμός του κάστρου. Δηλαδή, καμία ανάδειξη και καμία πρόοδηση του κάστρου δεν θα γίνει τουριστική αν δεν μπει ο φωτισμός. Αν δεν φτιαχτούν οι χαλασμένες πολεμίστρες και αν δεν μπει ο φωτισμός. Αυτό το έργο είναι στο ΚΑΣ. Χρειάζονται κάποιες ακόμα επιμέρους βελτιώσεις της μελέτης για να μας δώσουν και εκεί οριστική απόφαση ένταξης για να το προωθήσουμε και να το δημοπρατήσουμε. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Κάποια πράγματα τα οποία ήταν εγκατελειμμένα για 50 και 60 χρόνια μέσα σε 2 και 3 χρόνια υπό δύσκολες συγκυρίες να τα προωθήσει όλα μαζί, αλλά εμείς έχουμε βάλει αρκετά ψηλά τον πήχη και πιστεύω ότι μέχρι σήμερα τα κατορθώνουμε. Να πω επιπρόσθετα ότι είχαμε τη δημοπρασία για το πρώτο τμήμα πριν από μερικές μέρες. Στις 16 ή 17 Ιουλίου γίνεται και 17 Ιουλίου γίνεται η δημοπρασία για το μεγάλο κομμάτι του περιφερειακού δρόμου από το Βαρβάσι μέχρι τη Φάρκινα κάτω, περίπου προϋπολογισμού 8,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, που θα λύσει πολλά προβλήματα στο κυκλοφοριακό της πόλης της Χίου. Και οπωσδήποτε οι μεγάλες δράσεις όσον αφορά το περιβάλλον έχουν να κάνουν με την πλήρη αποκατάσταση όλων των χωματερών σε όλη τη Χίο. Και με κυρίαρχο θέμα την αποκατάσταση της χωματερής που πηγαίναν τα σκουπίδια μέχρι πριν από μερικούς μήνες, γιατί περιφερειακά όλες οι χωματερές έχουν αποκατασταθεί. Πρόσφατα σας στείλαμε ένα δελτίο τύπου για την αποκατάσταση της χωματερής των εμποριών. Και βέβαια το στίχημα το μεγάλο είναι η μηχανική διαλογή. Ανακύκλωση στη βάση, ανακύκλωση σε επίπεδο μηχανικής διαλογής, τα σκουπίδια να γίνονται λίπασμα και να χρησιμοποιούνται και μόνο τα υπολείμματα των σκουπιδιών να πηγαίνουν στο χιτά το καινούριο, τον οποίο ως γνωστός λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες. Πιστεύω για το θέμα αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκτενέστερα τις επόμενες μέρες που θα υποβληθεί τεχνικό δελτίο για ένταξη μηχανικής διαλογής σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου του ΕΠΕΡΑ με άλλες δράσεις παράλληλες της ΔΕΙΑΧ στον τομέα του δευτεροβάθμιου καθαρισμού για να χρησιμοποιηθεί το νερό του βιολογικού για να ποτίζονται τα περιβόλια. Προς το παρόν ας μείνουμε σε αυτά και ευελπιστούμε ότι η τεχνική υπηρεσία με τους λιγοστούς μηχανικούς που έχει, όπως μείνανε, θα μας προετοιμάσει για καινούργιες εκπλήξεις στο επόμενο συμβούλιο, καινούργια έργα, όριμες μελέτες στα πλαίσια του ΟΣΑΠΗ και των αστικών αναπλάσεων να προωθηθούν στην διαχειριστική για να έχουμε εντάξεις και δημοπρατήσεις καινούργιο νερό. Σας ευχαριστώ και αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε, πολύ ευχαρίστως. Θα ρωτήσω το εξής. Ο Θοδωρής. Δηλαδή, έχουμε βρει το ΕΣΠΑ, δηλαδή κάποια χρήματα και να κάνουμε. Δηλαδή, είτε μια παρέμβαση, όπως είπατε, στην Κολυσσό, είναι απλά ένα συντηρητικό κτίριο, να είναι καλύτερο στο περιβάλλον χώρο. Είναι κάτι άλλο που θέλει να περάσει. Να πω για τη Βολισσό που το γνωρίζω το θέμα. Το κτίριο έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα ιστορικό κτίριο, νεοκλασικό, το οποίο κατά διαστήματα θέλει συντήρηση. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος του ΣΑΠΗ, δίνεται η ευκαιρία, αφού υπάρχει έτοιμη μελέτη, να βγουν τα χρήματα αυτά για να συντηρεί το κτίριο. Όσον αφορά τον εχώρι, μπορεί να σας πει ο κύριος Τσακός κάποια συμπληρωματικά. Εγώ θα συμπληρώσω για το σχολείο της Βολισσού. Η παρέμβαση γίνεται κυρίως στο σχολείο της Βολισσού. Η παρέμβαση γίνεται κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου της Βολισσού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα στέκι των παιδιών, των νέων, τα οποία θα μπορούν να κάνουν τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα και να μπορούν να δημιουργούν εκεί κοινωνικές δράσεις. Δεν είναι δηλαδή ένας χώρος ο οποίος γίνεται για να αλλάξουν δύο παράθυρα ή να βάψουμε πέντε πόρτες στο σχολείο. Αυτό γίνεται μέσα από τα υπόλοιπα έργα, μέσα από τις άλλες σχολείων του Δήμου, όποτε αυτό το πράγμα μπορέσει να γίνει. Η κύρια παρέμβαση έχει να κάνει με τη δημιουργία χώρου κοινωνικών δραστηριοτήτων τις ώρες που το σχολείο δεν είναι κλειστό, διότι αυτός ο χώρος, αν το γνωρίζετε, είναι ένας χώρος πραγματικά συνάθρησης νέων μαθητών και όχι μόνο μαθητών. Τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα τα σχολεία είναι κλειστά.
Αλλά γενικότερα η φιλοσοφία όλων των έργων δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Βρήκαμε χρήματα στο ΕΣΠΑ, πάμε να κάνουμε πλακοστρώσεις. Καμία ανάπλαση δεν υπακούει στη λογική της πλακοστρώσης. Όλες οι αναπλάσεις υπακούν σε κανόνες, οι οποίοι κανόνες έχουν μπει, δημιουργούνται, οι όποιες πλακοστρώσεις γίνονται από ενεργειακά υλικά, γίνονται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες αποκτήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ζωντάνια κυρίως σε περιοχές. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Σας ευχαριστούμε.